Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Στο τέλος του βίντεο μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν στο κανάλι και να επισκεφτείτε το foodaholics.gr για να δείτε όλες τις συνταγές. Χτυπάμε τα αυγά. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και χτυπάμε να αφρατέψουν. Ενσωματώνουμε τη μαργαρίνη που είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Προσθέτουμε το γιαούρτι, τις βανίλιες, το μισό αλεύρι, το μπέικιν, ξύσμα πορτοκαλιού, το κονιάκ, τα θρηματισμένα καρύδια και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το χυμό πορτοκαλιού, το υπόλοιπο αλεύρι και ανακατεύουμε να γίνει η ζύμη. Βάζουμε το φλουρί και μοιράζουμε το μείγμα σε δύο βουτυρωμένες φόρμες των 26 εκατοστών. Ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου και δοκιμάζουμε με ένα ξυλάκι από σουβλάκι να δούμε αν είναι έτοιμες. Στολίζουμε με άχνη και ό,τι χριστουγεννιάτικο σχέδιο θέλουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στο Facebook. Καλή επιτυχία και καλή χρονιά! Χτυπάμε το αυγό με τη μισή ζάχαρη να αφρατέψουν. Προσθέτουμε το σπορέλαιο, το γάλα, την υπόλοιπη ζάχαρη και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε το αλεύρι, τα αμύγδαλα και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Αρωματίζουμε με το κονιάκ, την κανέλα, το γαρίφαλο, το ξύσμα πορτοκαλιού και ανακατεύουμε να γίνει η ζύμη. Την απλώνουμε σε βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα και ψήνουμε στους 170 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Ελέγχουμε αν είναι έτοιμη με μία οδοντογλυφίδα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά!
Τυπάμε το αυγό μαζί με τη μισή καστανή ζάχαρη να φρατέψει. Προσθέτουμε το γάλα, το λάδι, την υπόλοιπη ζάχαρη και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Αρωματίζουμε με το κονιάκ. Το ξύσμα πορτοκαλιού. Την κανέλα και το γαρίφαλο. Ρίχνουμε το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και ανακατεύουμε να γίνουν ζύμοι. Ενσωματώνουμε τα λεσμένα αμύγδαλα και προαιρετικά σταφίδες. Σε φόρμα με αντικολλητικό χαρτί τοποθετούμε το φλουρί, απλώνουμε την ζύμη και ψήνουμε σε 170 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ρουδίσει. Ελέγχουμε με μία οδοντογλυφίδα αν έχει ψηθεί. Μπορείτε να διακοσμήσετε τη βασιλόπιτα με άχνη και χρωματισμένη σαντιγί. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία και καλή χρονιά με υγεία!